Καταρχάς, έχουμε τελική εικόνα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, γιατί ξέρω ότι τα παρακολουθείτε. Υπάρχει μια τελική εικόνα ολοκληρωμένη, στην οποία μπορούμε να στηριχτούμε για τη συζήτηση? Ναι, νομίζω πια έχουμε την τελική εικόνα. Η οποία είναι? Σε λίγο θα υπάρχει και επίσημη ανακοίνωση. Αυτό που δεν ξέρουμε και θα ξέρουμε ίσως υπόψη για αύριο πρωί είναι τα ονόματα των βουλευτών. Τα ποσά όμως είναι πια, μπορούμε με σιγουριά να μιλήσουμε, αυτά που ξέρουμε δηλαδή, περίπου 35% το πρώτο κόμμα, κόμμα της Εθνικής Ενότητας. Το Σγιουργιούν. 21% του Ρεπουμπλικανικού Δημοκρατικού Κόμματος. 17% είναι ο Κούτρε του Εζερσάι και το κόμμα του, κόμμα του λαού. Και είναι ένα νέο κόμμα αυτό του Εζερσάι, το οποίο αναλόγως και για το ότι είναι νέο πήγε αρκετά καλά. Αρκετά καλά. Πρώτη φορά διεκδικεί βουλευτικές εκλογές στο κόμμα αυτό. Ο Εζερσάι προσωπικά ο ίδιος διεκδίκησε να εκλεγεί πρόεδρος στις τελευταίες εκλογές. Είχε μια μεγάλη επιτυχία, ήταν ανεξάρτητος υποψήφιος τότε. Τώρα έχει το κόμμα του, μπαίνει στη Βουλή με 17%, που είναι μια επιτυχία. Είπε ότι δεν πρόκειται να συνεργαστεί με τον Οσγκυρκιούν. Το επανέλαβε και σήμερα, μετά το αποτέλεσμα, σύμφωνα τουλάχιστον με τα όσα διαβάσαμε στο Κυπριακό Πρακτοδίσιο. Τι προβλέπετε, ποιες είναι οι δικές σας εκτιμήσεις? Εντάξει, για να πούμε αυτά τα καινούργια στοιχεία, που είναι ένα καινούργιο στοιχείο, είναι το κόμμα των επίκων πήγε στη Βουλή. Ναι. Που αυτό είναι, ήταν ξανά στο παρελθόν. Παλιά, έτσι? Παλιά. Καμία πολύ σχέση παλιά. Τώρα. Αυτό είναι καινούριο κόμμα. Έχει κάποιο, εντάξει, παλιά υπήρχε το ίδιο όνομα, όμως ήταν εντελώς άλλο κόμμα. Λοιπόν, άρα αυτά έχουμε τώρα 6 κόμματα στη Βουλή και δεν υπάρχει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Είναι πολύ ισχυρή η πλειοψηφία. Λοιπόν, και μάλιστα οι συνεργασίες για να σχηματιστεί μια κυβέρνηση φαίνεται ότι πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον 3 κόμματα μαζί, γιατί ο Κούτρετ Οζερσάι απόκλεισε την κάθε πιθανότητα να είναι η συνδιακυβέρνηση, όπως και το κόμμα του Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος. Άρα θα πάνε σε νέες εκλογές. Άρα νομίζω όχι άμεσα, όμως νομίζω ότι ο Χουσέιν Οζγκουργιούν θα συνεργαστεί με το Δημοκρατικό Κόμμα του Σερντάρ Δενκτάς. Παλιά συνέδρια έτσι κι αλλιώς, και θα προσθέσουν και το κόμμα των επίκων μάλλον σε αυτό το συνασπισμό. Όμως κάτι τέτοιο δεν μπορεί να είναι, δεν μπορεί να θέρει πολιτική σταθερότητα. Εκλογές έχουν γεννήσει ξανά εκλογές, νομίζω. Αυτό που είναι ενδιαφέρον είναι ότι ξεκίνησε μια συζήτηση για αλλαγή του συστήματος, δηλαδή για να περάσει τα κατοχόμενα στο προεδρικό σύστημα. Και είναι πολύ ενδιαφέρον να τονίσω ότι από χτες το βράδυ αυτή η δήλωση πρώτα ήρθε από την Άγκυρα. Και μάλιστα ήρθε από τον καθηγητή Μπουρχάν Κουζού, ο οποίος είναι αυτός που έφτιαξε το προεδρικό σύστημα στην Τουρκία. Είναι προσωπικός σύμβουλος του Ρεζέπ Ταϊπ Ερντογάν. Εχθές μετά τις εκλογές, αργά στη νύχτα, ο ίδιος στο Twitter ανακοίνωσε ότι στα κατεχόμενα πρέπει να προχωρήσουμε σε προεδρικό σύστημα. Λοιπόν, άρα θα έχουμε και αυτή τη συζήτηση. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον και ως γέφυρα και για τον κύριο Μούδουρο, να δούμε κατά πόσον μια τέτοια εξέλιξη, αλλαγή του συστήματος σε προεδρικό αυτό σύστημα, ίσως να έρθει και να παίξει ένα άλλο ρόλο και σε ό,τι αφορά τις προσπάθειες διευθέτησης του Κυπριακού. Γιατί πλέον θα είναι συγκεντρωμένες οι εξουσίες σε ένα πρόσωπο και δεν ξέρω αν κατά την εκτίμησή σας θα παίξει κάποιο ρόλο. Θα παίξει κάποιο ρόλο βεβαίως, απομένει να δούμε ποιες δυναμικές θα γεννήσουν αυτή τη συζήτηση. Εγώ συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Ξυλιούρεξ στο γεγονός ότι έχει ήδη ξεκινήσει μια μεγάλη διεργασία εδώ και κάποιους μήνες στην τουρκοκυπριακή κοινότητα, ακριβώς λόγω της πολιτικής αποσταθεροποίησης και της συνεχόμενης οικονομικής κρίσης, να γίνει το πέρασμα προς το προεδρικό σύστημα. Δύο είναι τα στοιχεία που ξεχωρίζουν. Καταρχήν, η πολιτική αποσταθεροποίηση έχει αριθμό, έχει όνομα, τον οποίο φαίνεται ότι οι Τουρκοκύπροι τον αντιλαμβάνονται. Εξού και περίπου 65.000 με 70.000 άτομα απέχουν πλέον σταθερά, τουλάχιστον από το 2013, από τις εκλογικές διαδικασίες στην τουρκοκυπριακή κοινότητα. Μέσα σε 42 χρόνια έχουν σχηματιστεί περίπου 39 με 40 κυβερνήσεις. Αυτή θα είναι ο αριθμός 40 ή 41, αν δεν κάνω λάθος, η νέα κυβέρνηση. Άρα υπάρχει όντως ένα πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα σταθεροποίησης του πολιτικού συστήματος, έτσι όπως έχει χτιστεί στις τάχτες του πολέμου του 1974. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι το γεγονός του ότι το ίδιο το προεδρικό σύστημα, αλλά και τελικά η ίδια η αποσταθεροποίηση, ακριβώς λόγω του Κυπριακού προβλήματος, είναι ζήτημα αντιπαράθεσης για τη δημοκρατία εντός την τουρκοκυπριακή κοινότητα. Ήταν κάτι που είναι εντελώς ίσως άγνωστο στους Ελληνοκύπριους. Πάντοτε το προεδρικό σύστημα
όσον αφορά τον πολιτικό χάρτη της δεξιάς στην τουρκοκυπριακή κοινότητα, ήταν ένα σύστημα καλοδεχούμενο, ένα σύστημα αύξησης της έντασης της συγκεντροποίησης της εξουσίας, ενώ από την αριστερά, αντίθετα, υπήρχε έντονη πιο παλιά, μιλούμε για το ιστορικό πλαίσιο, μια σταθερή υποστήριξη στον κοινοβουλευτισμό ως ένδειξη περαιτέρω δημοκρατικής διαβούλευσης, καλύτερης λειτουργίας θεσμών και συμμετοχής της ίδιας βεβαίως της δημοκρατικής πτέρυγας της τουρκοκυπριακής κοινότητας στα κοινά. Αυτό φαίνεται ότι ακριβώς λόγω των πολλών κακών εξελίξεων των τελευταίων δεκαετιών αρχίζει να αλλάζει. Και είδαμε επίσης ότι όσοι πήγαν σε αυτή τη διαδικασία για να κάνουν την επιλογή τους, ανέδειξαν τη δεξιά και έδωσαν ουσιαστικά, όσοι πήγαν, με ένα υψηλό ποσοστό αποχής, ανέδειξαν τη δεξιά, ενώ έριξαν χαστούκι στην αριστερά. Έτσι δεν είναι τα πράγματα, κύριε Κυριζούκη? Ναι, ξεκάθαρα πρέπει να πούμε ότι είναι μια νίκη των εθνικιστικών δυνάμεων, ιδιαίτερα όσον αφορά το κόμμα της Εθνικής Ενότητας, που είναι το πρώτο κόμμα και ο Χρυσή Νοίσγκρουγκεν προσωπικά που θα αναλάβει ξανά πρωθυπουργός, όσο και θα αναλάβει, είναι μια ξεκαθαρή νίκη. Επίσης είναι πολύ μεγάλη ήττα των δυνάμεων που υπερασπίζουν την ομοσπονδιακή λύση, αν θέλετε, όπως είναι Ρομπουκανικό Τουρκικό και επίσης το κόμμα της Κοινωνικής Απελευθέρωσης. Συνολικά τα ποσοστά της αριστεράς έφτασε σε περίπου, μπορούμε να πούμε, 31 με 32%. Αυτό μας παίρνει λίγο πίσω σε εποχές του Ραούφ Τενκτάζ. Δηλαδή, μέχρι το 2002-2004 από την τουρκοκυπριακή αριστερά πραγματικά αναπτυχθήκε μέσα σε διαδικασία του σχεδίου Ανάν. Μάζες κατέβηκαν στους δρόμους και ζητούσαν την λύση. Αυτό έδωσε μια στήριξη στην αριστερά. Μπορώ να πούμε ότι έκλεισε αυτή η περίοδος οριστικά. Και πήγαμε πίσω σε καιρούς όπου δεξιά ήταν πάντα 70% και αριστερά 30%. Αυτό είναι από άποψη του Κυπριακού πολύ ανησυχητικό, γιατί ακριβώς ξανά θα βρεθούμε σε μια, θα έχουμε μια κοινότητα μπροστά μας που η τεράστια πλειοψηφία θα στρέφεται κατά της Ένωσης, επανένωσης της Κύπρου. Θα μιλήσει για διχοτόμηση και όλα άλλα. Και είναι σε πολύ δύσκολη θέση αριστερά και βεβαίως και ο διαπραγματευτής, ο ίδιος ο Μουσταφά Ακίντζε, ο οποίος τώρα ουσιαστικά έχει πολύ πιο λιγότερη στήριξη από την κοινωνία, από πολιτικές δυνάμεις σε συνομιλίες. Εν μέρει θα έλεγα είναι και δικός του λάθος βεβαίως, γιατί παρουσίασε μετά από το κράμα Μοντανά την αποτυχία με τέτοιο τρόπο που ενίσχυσε τις εθνικιστικές δυνάμεις. Δηλαδή ο Ακριζό ίδιος μιλώντας ότι φταίνε Ελληνοκύπροι, δεν θέλουν Ελληνοκύπροι, δεν μας θέλουν Ελληνοκύπροι. Αυτή η αφήγηση, αυτή η ρητορία ήταν λαθασμένη από τη μία και έκανε και πολύ ζημιά από την άλλη. Γιατί όταν δεν υπάρχει προοπτική της επίλυσης του Κυπριακού, πάντα τουρκοκύπριος ψηφοφόρος αρπάζεται από το status quo και ψηφίζει κόμματα του status quo που δεν θέλουν τη λύση. Κύριε Μούδουρε, έχει χαθεί αυτή η δυναμική, εκτιμάται, προς μια επίλυση του Κυπριακού, επανένωση, όπως ήταν παλιά και με βάση τα στοιχεία που μας περιέγραψε τώρα τα δεδομένα πλέον ο κύριος Γκιλτζίλγιουρεκ? Νομίζω ακριβώς ότι το ύφος των περιεχόμενων που έδωσαν ήδη οι Τουρκοκύπροι στις μεγάλες λαϊκές κινητοποιήσεις των αρχών του 2000 μέχρι και το 2004 πλέον αποκτά έναν πάρα πολύ διαφορετικό πρόσωπο. Δεν υπάρχει αυτή η πραγματικότητα, υπάρχει μια νέα πραγματικότητα. Αυτή την πραγματικότητα νομίζω ότι θα πρέπει, είναι πολύπλοκη και πολυσύνθετη, με την έννοια ότι μέσα σε εκείνον το τμήμα της τουρκοκυπριακής κοινότητας που είναι παραδοσιακά στην αντιπολίτευση ενάντια στην προσάρτηση της συνομοσπονδία ή όλες τις άλλες μορφές λύσης του Κυπριακού εκτός από την ομοσπονδία, βρίσκονται ενώπιον μας νομίζω πάρα πολλές δυναμικές διαδικασίες. Ένα παράδειγμα είναι το γεγονός του ότι, δεν ξέρω αν συμφωνεί και ο κ. Χρυζουλίδη, είναι το γεγονός ότι ενδυναμώνεται σταδιακά σε ένα χώρο από το κέντρο μέχρι και την αριστερά, ίσως και έναν ποσοστό της δεξιάς, το παραδοσιακό αίτημα της τουρκοκυπριακής αυτονομίας. Με την έννοια του ότι κάποτε αυτή η αυτονομία στρέφεται κατά της Τουρκίας και είναι έντονο τα τελευταία χρόνια. Ναι, αλλά οδηγεί και προς τη διχοτόμηση αυτό. Και στη... Οδηγεί και προς την αυτονομία στο αίτημα της πολιτικής ισότητας πιο έντονα έναντι και των Ελληνοκυπρίων. Όσο δεν υπάρχει προοπτική επίλυσης του Κυπριακού και το τουρκοκυπριακό πολιτικό σύστημα, αν εγκλωβίζεται στο να συζητήσει
κάποια προβλήματα τα οποία βεβαίως είναι συνδεδεμένα με τον Κυπριακό, αλλά δεν παρουσιάζονται ως συνδεδεμένα με τον Κυπριακό. Γίνεται προσπάθεια αποκοπής τους, τότε οι Τουρκοκύπροι είναι σε περισσότερα διέξοδα με την έννοια του ότι δεν μπορούν να έχουν ένα πλήρως εναλλακτικό πρόγραμμα στην οικονομία, εάν δεν λυθεί το Κυπριακό, διότι υπάρχει το οικονομικό πρωτόκολλο, δεν μπορούν να ακολουθήσουν. Εξάρτηση από την Τουρκία. Ακριβώς. Άρα αυτοί οι μηχανισμοί του καθεστώτος και η δαιμονία έτσι όπως λειτουργούν αναγκάζουν πάρα πολλές πολιτικές δυνάμεις να κοιτάξουν σε άλλες λύσεις πέραν της περιεκτικής λύσης του Κυπριακού προβλήματος, εφόσον από την εξίσωση λείπει η ελληνοκυπριακή κοινότητα. Διότι κακά είναι τα ψέματα, μετά το Κραν Μοντάνα, χωρίς να υπάρχει διαδικασία επίλυσης του Κυπριακού, χωρίς να υπάρχει και ο ενεργός ρόλος της ελληνοκυπριακής κοινότητας. Η αναζήτηση πλέον του τουρκοκυπριακού πολιτικού συστήματος ήταν μονοπλευρη. Πώς θα λύσουμε τα προβλήματα μας, τα εντελώς ενδοκοινοτικά, με την Τουρκία. Τώρα και εδώ είναι το δύσκολο, το δύσκολο ζήτημα. Εύκολο όμως ρωτάτε κάποιος ότι από τη στιγμή που την τελευταία φορά που υπήρχε διαδικασία για το Κυπριακό, μπήκε μια ανωτελεία με τον Γενικό Γραμματέα να καλεί τις δύο πλευρές από κοινού να επανέλθουν με επικοδομητικές προτάσεις για να προχωρήσει. Και με αυτό το δεδομένο που έχουμε, για να επαναθερμανθεί και να επαναρχίσει η διαδικασία επίλυσης του Κυπριακού, με αυτή τη δυναμική που όπως την περιγράψατε τώρα δημιουργείται στα κατεχόμενα, ουσιαστικά ξανεμίζονται οι όποιες ελπίδες. Η δυναμική σε ό,τι αφορά στις συνομιλίες του Κυπριακού βεβαίως δεν εξαρτούνται μόνο από το τι συμβαίνει εντός των κοινοτήτων στην Κύπρο. Υπάρχει και μια διεθνής. Κρατάω το από κοινού που έχει σημασία το ότι κάλεσε ο Γενικός Γραμματέας από κοινού τις δύο πλευρές. Άρα πρέπει και οι δύο πλευρές να πάνε με βούληση. Αν πάει μία πλευρά, πάει η ελληνοκυπριακή πλευρά με τη βούληση και η άλλη πλευρά είναι στραμμένη στην αυτονόμηση, στη διχοτόμηση, στη λύση δύο κρατών, δεν ξέρω και εγώ, οπουδήποτε εκτός πλαισίου ΟΗΕ, τότε εδώ έχουμε ένα σημαντικό παράδειγμα. Βεβαίως θα δούμε πώς αλλάζει αυτό το παράδειγμα με το αποτέλεσμα των εκλογών και αν αλλάζει. Ακριβώς μετά την κατάρρευση των συνομιλιών, ήδη στην τουρκοκυπριακή κοινότητα είχε σημειωθεί μια πολύ μεγάλη μάχη, η οποία δεν ήταν δημόσια, αλλά είχε σημειωθεί μεταξύ των δυνάμεων που υποστηρίζουν μια ομοσπονδιακή λύση του Κυπριακού εναντίον των δυνάμεων που δεν υποστηρίζουν μια ομοσπονδιακή λύση του Κυπριακού και του Υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας. Αυτή η μάχη είχε δοθεί στα παρασκήνια και τελικά φαίνεται ότι τουλάχιστον στα πρώτα στάδια μετά το Κραν Μοντάνα ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας μείωσε την ένταση με την οποία ήθελε να πιέσει προς την κατεύθυνση της αλλαγής παραμέτρων επίλυσης του Κυπριακού προβλήματος. Αλλά είναι μια μάχη, είναι μια αντιπαράθεση ανοιχτή αυτή τη στιγμή και όπως έχει σημειωθεί προηγουμένως, οι φιλοομοσπονδιακές δυνάμεις βρίσκονται σε μειονεκτικότερη θέση σε σύγκριση με το πρόσφατο παρελθόν. Και αποδυναμωμένος ουσιαστικά ο κύριος Ακιτζή, όπως το περιγράψατε πριν, λόγω και ίσως όπως είπατε και εσείς και εκτιμήσατε δικών του λαθών, τώρα χωρίς να έχει αυτό τον έλεγχο και την ισχύ επί της ψευδοκυβερνήσεως. Με το που τελειώνουν και εδώ οι εκλογές και γίνει οποιαδήποτε προσπάθεια και από τον κύριο Ακιτζή, τότε τι είναι αυτό που διασφαλίζει την επιτυχία ίσως μιας διαδικασίας από τη στιγμή που έχει μια ψευδοκυβέρνηση με την δεξιά να υπερισχύει και να λέει σε όλα όχι. Ωραία. Πολύ ενδιαφέρον αυτή η τοποθέτηση. Να πω μερικά πράγματα. Πρώτα, πρέπει να πούμε ότι η τουρκοκυπριακή δεξιά είναι ταυτισμένη με την τουρκική κυβέρνηση. Δηλαδή δεν είναι μια δεξιά αυτόνομη από την Τουρκία, ούτε μπορεί να έρθει, αν θέλετε, σε μια διένεξη ή σύγκρουση με την τουρκική κυβέρνηση. Τουρκοκυπριακή δεξιά, αν Τουρκία αποφασίζει ότι θα προχωρήσει στο Κυπριακό, είναι πολύ δύσκολο να στρέφεται κατά της διαδικασίας αυτής. Και όταν λέμε τουρκοκυπριακή δεξιά, εννοούμε το κόμμα των Σγιουργιούν και του Σερντάρ Δενκτάς και τον κόμμα των Επίκων. Και των Επίκων. Ακριβώς. Το Οζερσάι δεν υπολογίζεται, όχι, είναι δεξιά. Όχι, το Οζερσάι το κρατάμε ξεχωριστά, αν θέλετε, είναι μια άλλη περίπτωση. Ούτε δεξιά ούτε αριστερά. Ακριβώς, είναι μια άλλη κοινωνική πραγματικότητα αυτή. Mm-hmm. Άρα λοιπόν το θέμα το εδώ που μας αναμένει στο Κυπριακό είναι κατά πόσον οι δύο πλευρές θα απαντήσουν στο κύριο Αντώνιο Κουντέρες με ένα ξεκάθαρο ναι για το πλαίσιο που έχει βάλει κάτω. Το αποδεχόμαστε. Ακριβώς, γιατί δεν πρόκειται να ξεκινήσουν οι συνομιλίες
χωρίς ξεκάθαρη αποδοχή και από τις δύο πλευρές αυτό το πλαίσιο. Και το πλαίσιο αυτό βεβαίως το πρώτο που λέει είναι ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί η συμφωνία εγγυήσεων τη δεκαετία του 60. Εκεί είναι η Τουρκία που θα απαντήσει, δεν ο κύριος Σάκκρης που θα απαντήσει αυτό. Ως εγκύτρια δύναμη η Τουρκία θα απαντήσει μαζί με την Ελλάδα. Και δεν αποκλείω να υπάρχει μια μυστική διπλωματία μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας ή κάποια προζήμωση για να δούμε τι ακριβώς θέλουν οι δύο αυτές οι εγκύτριες δυνάμεις, έτσι, ή αν μπορούν να κάνουν κάποια πρόοδο. Λοιπόν, αν αυτοί προσεγγίζουν η θέση τους και υπάρχει περίπτωση να ικανοποιηθούν οι δύο κοινότητες στο τομέα της ασφάλειας και εγγύησης, νομίζω ότι μια ελπίδα έχουμε, γιατί δεν θα αρτεί όποιο Χουσέιν Özgürgün να διαφωνήσει με τον Recep Tayyip Erdoğan, αν αυτός για τα συμφέροντα της Τουρκίας θέλει να προχωρήσει σε λύση του Κυπριακού. Μάλιστα. Και δική σας τοποθέτηση τελευταία, κύριε Μούδουρε, για το τι ξημερώνει το αμέσως επόμενο διάστημα και αν όντως φουντώνουν και τα σενάρια περί και νέων εκλογών. Αυτές οι εκλογές γέννησαν νέες εκλογές, είπε και ο κύριος Κιλτζίλγιουρεκ πριν. Ναι, νομίζω ότι η επόμενη μέρα της τουρκοκυπριακής κάλπης έχει αναδείξει δύο σημαντικά δεδομένα. Το ένα είναι το γεγονός του ότι δεν μπορεί να σταθεροποιηθεί τουλάχιστον καταρχήν με αυτά τα αποτελέσματα το πολιτικό, η πολιτική πραγματικότητα στην τουρκοκυπριακή κοινότητα. Το δεύτερο, το μεγάλο ερωτηματικό που νομίζω ότι θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον στα επόμενα χρόνια, είναι το ερωτηματικό που δημιουργεί το μεγάλο τμήμα εκείνων των τουρκοκυπρίων που για διαφορετικούς λόγους, αλλά για λόγους διαμαρτυρίας, έχει αποστασιοποιηθεί πλήρως από το πολιτικό σύστημα στα κατεχόμενα. Και δεν αποτέλεσε και το κυπριακό, μια παρένθεση, πληροφορίες λένε ότι δεν αποτέλεσε καν θέμα συζήτησης σε αυτή την προεκλογική... Ναι, ήταν όντως υποβαθμισμένο το κυπριακό, σε μερικές περιπτώσεις απουσίαζαν εντελώς και ακριβώς πρέπει να δούμε πολύ πιο προσεκτικά τελικά όλον αυτό το κομμάτι της τουρκοκυπριακής κοινότητας που απέχει τουλάχιστον από το 2013 και μετά, τελικά γιατί απέχει. Διότι γιατί απέχει? Οι περισσότεροι τουλάχιστον ψηφοφόροι που απέχουν από αυτές τις διαδικασίες στέκονται κριτικά εναντί του υφιστάμενου συστήματος του status quo. Άρα ίσως η αριστερά να πληγεται περισσότερο, να έχει πληγεί περισσότερο από την αποχή. Οι ψηφοφόροι οι οποίοι νιώθουν πιο άνετα με το κατεστημένο, με την υπάρχουσα κατάσταση πραγμάτων, ίσως να μην ενοχλούνται, να προτιμούν να χρησιμοποιήσουν το δικαίωμα της ψήφου. Άρα αυτά τα ερωτήματα νομίζω ότι επειδή είναι και πολύ νέα στη συγκεκριμένη περίπτωση, έχουμε μια πενταετία έντονης εμπειρίας, συνειδητής ή όχι αποχής, νομίζω ότι θα ήταν ενδιαφέρον το επόμενο χρονικό διάστημα να δούμε αυτήν την κοινωνία πλέον. Την άλλη τουρκοκυπριακή κοινωνία πώς αντιδρά. Ναι. Και έχει αλλάξει, βλέπετε αλλαγές. Νομίζω ότι από το 2013 και μετά, τουλάχιστον αυτόν το τμήμα των τουρκοκυπρίων προσπαθεί να στείλει ένα μήνυμα, το οποίο φαίνεται ότι καταρχήν τα τουρκοκυπριακά πολιτικά κόμματα δεν μπορούν φυσιολογικά να κατανοήσουν σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, αλλά νομίζω είναι ενδιαφέρον και ολόκληρη την Κύπρο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο? Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε ξανά για αυτό το ζήτημα. Ήδη αναμένονται και αρκετές εξελίξεις και το πώς θα διαμορφωθεί όλο αυτό το σκηνικό στα κατεχόμενα. Σας ευχαριστώ πολύ.